να επανέλθουμε δυστυχώς σε ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015. Και λέω δυστυχώς γιατί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αυτό το θέμα έρχεται στην επικαιρότητα. Ήταν λοιπόν Απρίλιος του 2015 όταν είχε βγει εκείνη η περιβόητη πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία υποχρέωνε τους Δήμους να καταθέσουν τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Να θυμίσω ότι υπήρξε πληθώρα αντιδράσεων και βέβαια τουλάχιστον σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων όπου έχω την τιμή να παρευρίσκομαι, Κεντρικής Μακεδονίας βέβαια, όπου έχω την τιμή να παρευρίσκομαι, οι ίδιες αντιδράσεις υπήρχαν και από τους εκλεγμένους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δηλαδή, θέλω να πω, κάτι το οποίο είχε καταδικαστεί ομόφωνα. Να θυμίσω λοιπόν ότι μετά τις πάρα πολλές αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης το θέμα ουσιαστικά αποσύρθηκε ή αν θέλουμε πήγε αργότερα και μετά ξαναπήγε αργότερα και βέβαια θεωρήσαμε ότι η καινούργια κυβέρνηση η οποία είχε καταδικάσει αυτό το θέμα θα το βάζει οριστικά στο χρονοτούλαπο. Ανταυτού, με εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 29 Αυγούστου 19 του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο παρέχονται οδηγίες στους συσταθέντες με τον νόμο 4600 του 19 νέους Δήμους, επανεμφανίζονται υπενθυμίσεις σχετικές με την υποχρέωση μεταφοράς των ταμιακών διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ήταν κάτι που πραγματικά έκανε αλγινή εντύπωση σε όλους τους δημάρχους και όχι μόνο στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Γνωρίζετε πολύ καλά πως η μεγάλη πλειοψηφία των δημάρχων ανοίξει στη Νέα Δημοκρατία και αυτό έχει τη σημειολογία του. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο έκανε αλγινή εντύπωση σε όλους τους παρευρισκόμενους και βέβαια συντάχθηκε ένα έγγραφο διαμαρτυρίας αλλά και υπενθύμησης του τι έχει γίνει από τον Απρίλιο του 2015 έως σήμερα. Να πούμε ότι εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έτσι ακύρωσης για τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου και βέβαια ζητείται η ανάκληση εγκυκλίου του Ιουνίου του 2015 του τότε Υπουργού Εσωτερικών ώστε να πάψει να υπάρχει στο δυτικό στερέωμα η επωνύδιστη για τη δημόσια διοίκηση και άκρως προσβλητική για την τοπική αυτοδιοίκηση παραγγελία περί αμελητής συμμόρφωσης των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της χώρας στους ορισμούς μας, που όπως αποδείχθηκε της έωλης και καταφανώς αντισταγματικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το θέμα το οποίο έθεσε καταρχάς ο κύριος Δήμαρχος αναφορικά με την διάθεση των αποθεματικών και την κατάθεση αυτών σε λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος, να πούμε ότι επειδή πολλές φορές κληθήκαμε να πάρουμε θέση στο συγκεκριμένο θέμα και αν θυμίστε κιόλας υπήρχε και σχετική έγγραφη αναφορά κείμενο το οποίο αναγνώστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο είχε προκαλέσει το συγκεκριμένο χρόνο τον ανάλογο θόρυβο και τις ανάλογες αναστατώσεις. Να πούμε ότι καταρχάς έχουμε δύο διαφορετικές περιόδους. Είχαμε τον Ιούνιο του 2015 είχαμε μία χώρα η οποία ήταν σε κρίση και βέβαια θεωρήσαμε ότι ήταν δικαιολογημένοι στο δεδομένο χρόνο να διατεθούν αυτά τα αποθεματικά κατά αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να είναι ενισχυμένη η εθνική οικονομία. Αλλά σήμερα έχουμε μία άλλη κατάσταση. Έχουμε αυτούς που πανηγυρίζουν για την έξοδο από τη κρίση,
για την κατάργηση το capital control και έχουμε και αυτούς που σήμερα επέρονται ότι έχουμε πάει σε άλλη κατάσταση, έχουμε πλέον μεταβεί σε άλλο στάδιο, στο στάδιο της ανάπτυξης. Αυτά είναι βέβαια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα απαντήσει και η κυβέρνηση, να επιλέξει τελικά τι συμβαίνει. Γιατί το να επέρεσε ότι έχεις δημιουργήσει, έχεις επιστρέψει στην κανονικότητα, στη σούπερ κανονικότητα, στην πραγματική κανονικότητα και ταυτόχρονα να απαιτείς τη διάθεση των αποθεματικών κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είναι αντιφατικό. Ένα σχόλιο για το θέμα της υποχρέωσης των Δήμων από την κυβέρνηση να καταθέσουν τα διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την περίοδο λοιπόν εκείνη στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δήμαρχος, παρά τις φωνασκίες της πλειοψηφίας των Δημάρχων, η πλειοψηφία τους κατέθεσε αυτά τα διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά για την επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλαν οι Δήμαρχοι της ΠΕΔΣ στην κυβέρνηση, μόνο ως ανέκδοτο το εκλαμβάνουμε εμείς ότι ο κύριος Κυρίζογλου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διαμαρτυρήθηκε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα.